Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παράταση των συμβάσεων με λεωφορείουχους για τη μεταφορά μαθητών σχολείων της Θεσσαλονίκης αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών για διάστημα 6 μηνών, προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η φοίτηση των μαθητών μέχρι την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Οι συμβάσεις παρατείνονται για την περίοδο από 1η Πρώτου του 2011 έως τις 36 του 2011 και αφορούν αποκλειστικά την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης. Το κόστος για το παραπάνω εξάμηνο θα επιβαρύνει την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, στην οποία μεταφέρεται η ιδιότητα της μεταφοράς των μαθητών από το νέο σχολικό έτος. Μέχρι την 31/12/2010 την ευθύνη της μεταφοράς είχε η πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ζήτησε την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης σε ολόκληρη την περιφέρεια, καθώς όπως υποστηρίζει το πρόβλημα μεταφοράς μαθητών παραμένει σε περιοχές όπως η Χαλκιδική και η Μαθία. Έχουμε τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Δήμαρχο Καλλινδίων και νυν Δημοτικό Σύμβουλο Λαγκαδά, αλλά και τον επικεφαλή της παράταξης Αναδημιουργία. Χαίρετε κύριε Καμαρούδη. Γεια σας, γεια σας. Καλή χρονιά. Θα θέλαμε πρώτα να μας μιλήσετε ως πρώην Δήμαρχος Καλλινδίων και θα θέλαμε να μας πείτε πώς βλέπετε το Δήμο σας πλέον συνενωμένο με άλλους 5-6 πώς είναι αυτοί και το νέο καλλικρατικό Δήμο Λαγκαδά. Οπωσδήποτε είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε τα πράγματα αισιόδοξα. Αν τα δούμε με απεσιόδοξο μάτι, δεν θα πετύχουμε πολλά πράγματα. Οπωσδήποτε ήμουν κατά αυτής της συνενώσεως Μαμούτ. Κατ' εμέ έπρεπε 2-3, το πολύ 4 δήμοι να αποτελέσουν έναν καινούριο δήμο. Θα ήταν πιο ευέλικτη μονάδα, θα ήταν προς το συμφέρον όλων των πολιτών και προς το συμφέρον της ενδοχώρας, του εσωτερικού δηλαδή της περιοχής μας, διότι η ενδοχώρα είναι αυτή που υποφέρει και χρήζει στήριξης για να παραμείνουν οι κάτοικοι της εδώ και να υπάρχει η επαρχία. Αλλιώς συγκεντρωνόμαστε προς το Κλινόν Άστι, που Κλινόν Άστι τώρα θα γίνει και ο Λαγκαδάς, μην γελιόμαστε, ο οποίος βέβαια είναι 15 με 20 χιλιόμετρα το πολύ από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εμείς όμως είμαστε 45 και έπρεπε να παραμείνουμε έτσι και να αναπτυχθούμε για να κρατηθεί, επαναλαμβάνω, ο πληθυσμός στην περιοχή αυτή. Όμως δεν συνέβη έτσι και έγινε όπως είναι σήμερα. Οφείλουμε όμως τώρα να το παλέψουμε έτσι, να δούμε τα αποτελέσματα και μετά από χρόνια βλέποντας και κάνοντας. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όμως να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό προς όφελος του κοινωνικού συνόλου των πολιτών της περιοχής που μας καταξιώσαν με τον Α ή Β. Μάλιστα, μάλιστα, καταλάβαμε. Εσείς ήσασταν και από τους λίγους που είχατε τονίσει ότι ο Καλλικράτης δεν έπρεπε να λειτουργήσει ίσως αυτή τη χρονική περίοδο, αλλά μας είχατε πει ότι αν λειτουργούσε το 98 θα ήταν καλύτερα γιατί υπήρχαν καλύτερες οικονομικές συγκυρίες. Το 98? Ναι. Αν λειτουργούσε ο Καλλικράτης? Ναι. Δεν νομίζω ότι είπα κάτι τέτοιο πράγμα. Είχαμε... Να υπήρχαν τότε. Ορίστε. Αλλά δεν ήμουν υπέρ αυτών των τεραστίων, ας πούμε, συνενώσεων. Όχι, με την... Ένα λεπτό. Είχατε πει ότι αν ο Καλλικράτης λειτουργούσε με όλα όσα είχατε συζητήσει στην ΚΕΔΚΕ και τα αιτήματα που είχατε οι τότε δήμαρχοι με τα αιτήματα που δώσατε, αλλά κανείς τελικά δεν δέχτηκε τα αιτήματά σας, ότι αν λειτουργούσε το 98 με την οικονομική κατάσταση που βρισκόταν, στην οικονομική κατάσταση που βρισκόταν τότε η χώρα, με 2-3 δήμους, εάν συνενωνόταν, θα γινόταν ίσως ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη χώρα μας. Ναι, αν συνέβαινε από τότε. Ναι. Έγινε από τότε, αλλά δεν δόθηκαν οι οικονομικές ενισχύσεις που είχαν υποσχεθεί. Γιατί δίνονται τώρα? Καταλάβατε. Εάν δίνονταν όλες οι οικονομικές ενισχύσεις, τότε όλα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και θα λειτουργούσαν πιο σωστά οι δήμοι, θα γίνονταν περισσότερα έργα, θα έρχονταν πιο πολλοί κόσμος να κατοικήσει στην επαρχία και έτσι το πράγμα θα έδαινε και θα έπαιρνε σάρκα και ωστά η ιδέα της αποκέντρωσης. Για αυτή την έρμη την αποκέντρωση δεν μιλάμε όλοι. Όμως εν ονόμα της αποκεντρώσεως κάνουμε συνεχώς συγκέντρωση. Αυτό μην γελιόμαστε, κανείς το βλέπουμε μπροστά μας. Σαφώς. Πρέπει να ξεχάσουμε πλέον την έννοια της αποκέντρωσης. Και μικραίνουν τα χωριά συνεχώς. Εάν αυτό λέγεται αποκέντρωση, τότε πάμε καλά. Εάν όμως δεν λέγεται, τότε πάμε από το κακό στο χειρότερο. Η ενδοχώρα θα ερημωθεί. Αυτή είναι η έννοια του Καλλικράτη. Αυτό θέλει να κάνει ο Καλλικράτης. Νομίζω ότι το σκεπτικό ήταν, έπρεπε να γίνει τουλάχιστον διαφορετικό.
αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, παλιά χωριά ερημώθηκαν, τώρα θα ερημώσουν και κομοπόλεις, οι οποίες επί χρόνια αγωνίζονταν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, να δημιουργήσουν μια κατάσταση εδώ πέρα, οικονομική, κοινωνική, να δημιουργήσουν ένα τρόπο ζωής κάπως άνετο για να προσελκύσουμε και άλλους κατοίκους ή αυτούς που μας έφυγαν, ή τα δικά μας παιδιά, ή και άλλους καινούριους. Αυτό όμως δεν συμβαίνει σήμερα. Δεν το βλέπω να συμβαίνει. Μάλιστα. Αναφερθήκατε, κύριε Καμαρούδη, στα δύο πιο σημαντικά πράγματα, θα λέγαμε έτσι, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρώτο είναι η αποκέντρωση, όπου ειδικά πριν δύο χρόνια το ακούγαμε συνέχεια. Είχε γίνει βούτυρο στο ψωμί μας η αποκέντρωση και πρέπει να λειτουργήσουμε σωστά και πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να διορθωθεί και να πάνε οι άνθρωποι στα χωριά τους. Εγώ βλέπω συνεχώς να μεγαλώνουν οι πόλεις οι μεγάλες. Ακριβώς. Και να μικρώνουν τα κεφαλοχώρια, όπως λέμε, στην καθομιλωμένη και να συγκρόνονται συνεχώς. Αυτό βλέπω να συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και αυτό γίνεται. Και αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, εγκληματικό. Η ενδοχώρα πρέπει να ενισχυθεί και το Μαραλαχάνο και το εσωτερικό της χώρας μας να ενισχυθεί, να δημιουργηθούν καινούργια κέντρα, απόκεντρα, όπως θα λέω, ονομάζω εγώ. Καινούργια κέντρα μέσα στο εσωτερικό της χώρας, να συγκρατήσουν πληθυσμό προς ωφέλεια του ιδίου πληθυσμού που θα κατοικεί εκεί πέρα και προς ωφέλεια όλου του κοινωνικού συνόλου, της πατρίδος μας και γενικότερα της κοινωνίας ολοκλήρου. Μάλιστα. Αυτό νομίζω είναι το συμφέρον της κάθε οργανωμένης πολιτείας. Αλλιώς θα ηρεμωθεί η Ήπειρος, θα γίνει, θα ζουν μόνο 5 συνταξιούχοι και αυτοί όταν με τον καλό μας αφήσουν πια, δεν θα υπάρχει κόσμος. Σίγουρα. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, εγκληματικό. Εις βάρος του κοινωνικού συνάλλου, εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος της οικονομίας της πατρίδος μας. Εις βάρος της ανάπτυξης. Όσον αφορά λέμε, τώρα. Δεν έχει δουλειές, λέμε δεν παράγει η πατρίδα. Πώς θα παράγει όταν ερημώνεται η Ήπειρος? Μα με τι θα παράγει όταν δεν υπάρχουν τα χρήματα? Για να γίνουν καινούργιοι αγρότες, να γίνουν καινούργιοι επαγγελματίες, να αναπτύξουν τον αγροτουρισμό, να δοθεί διάφορα κίνητρα ώστε να έρθει. Μάλιστα. Κύριε Καμαρούδη, θα ήθελα τώρα να μας πείτε λίγο έτσι για τον, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον Χαλικρατικό πλέον Δήμο Λαγκαδά. Τι θέλετε εσείς, με τι θέλετε να ξεκινήσει ο κύριος Αναστασιάδης όσον αφορά τον Δήμο που διοικούσατε εσείς? Τι θέλετε να αλλάξει τα καλύδια, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να ασχοληθεί? Από πλευράς της Δημοτικής Ενότητας Καλυδίων. Εγώ έχω καταθέσει ήδη δύο μελέτες, πολλές μελέτες, έτοιμες, όριμες, πανόριμες. Η μία είναι το αποχαιρετευτικό του Ζαγλιβερίου και των περιχώρων και η άλλη είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Είναι πανέτοιμες μελέτες και από ό,τι πληροφορήθηκα από τον καινούργιο Δήμο, θα τους έδωσα και πήγε και προχωράει η χρηματοδότησή τους. Δηλαδή σε 1-2 χρόνια ελπίζω το αποχαιρετευτικό του Ζαγλιβερίου και των χωριών που απάρτιζαν τον πρώην Δήμο Καλλιδίων να λυθεί. Είχαμε, επαναλαμβάνω, μια πανέτοιμη και όριμη μελέτη και στο δίκτυο ακαθάρτων και στον βιολογικό. Επίσης, η μελέτη των αντιπλημμυρικών και αυτή είναι πανέτοιμη και περιμένει να ανοίξει ο λεγόμενος θυσίας που έκλεισε, αφού μας τυραννούσαν, όπως είπα και άλλη φορά, 3 χρόνια από γραφείο σε γραφείο. Η γραφειοκρατία ήταν κάτι το τρομερό στην Ελλάδα. Έγκλημα τελεί η γραφειοκρατία, εξώς και αν είναι προγραμματισμένο από κάποια άλλα κλιμάκια. Αφού λοιπόν με τα κόπου και βασάμ φτάσαμε στο τέλος και είπαμε επιτέλους τελειώσαμε, τώρα μας λένε παιδιά τέρμα ο Θησέας, δεν έχει λεφτά. Δούλευα δηλαδή, είναι ψυχρό. Όλες αυτές λοιπόν οι μελέτες είναι όριμες, οριμότατες και περιμένουν χρηματοδότη. Και από ό,τι μου είπε ο Δήμαρχος προχθές, ότι ήδη το αποχαιρετευτικό και ο βιολογικός ετέθησαν υπόψη των αρμοδίων για χρηματοδότηση και ελπίζουμε ότι θα χρηματοδοτηθούν. Έτσι λοιπόν το Ζαγλιβέρι θα έχει σε 1-2 χρόνια το αποχαιρετευτικό του σύστημα πανέτοιμο και το βιολογικό του. Είχατε αναφερθεί και σε κάτι άλλο πριν όσον αφορά. Είπατε. Είχατε αναφερθεί πριν όσον αφορά και στις αποστάσεις που υπάρχουν στους δήμους που συνενώθηκαν στο Δήμο Λαγκαδά. Είναι τεράστιες. Τώρα είναι πολύ. Μια άκρη του Δήμου με την άλλη είναι 90 χιλιόμετρα. Από Λαχανά, ξέρω εγώ, μέχρι τα Πετροκέρασα του
του πρώην Δήμου Κανεδίων ή του Καραμωτό κλπ. Είναι περίπου 80 με 90 χιλιόμετρα. Είναι τεράστιες οι αποστάσεις, οπωσδήποτε. Υπάρχει κάποια συγκοινωνία, μπορεί δηλαδή αυτός από τα Πετροκέρας ο Δημότης να πάει μέχρι το Λαχανά? Τι να υπάρχει? Συγκοινωνία. Συγκοινωνία εσωτερική προς τη μήνυ δεν υπάρχει, οπωσδήποτε. Ή πάμε με τα γιοταχή μας ή κατεβαίνουμε τα Σαββατοκύριακα και από εκεί πάμε στο Λαγκαδά. Αλλιώς δεν υπάρχει συγκοινωνία. Μετά συγκοινωνιακά εμείς εδώ υστερούμε επί χρόνια τώρα. Οι διπλανοί μας δήμοι, όπως είπα και άλλη φορά, πήγαν στον ΟΑΣΤ, εξυπηρετούνται τα μέγιστα και από πλευράς εισιτηρίου τιμής αξίας του εισιτήριου και από πλευράς πυκνότητας δρομολογίων. Mm-hmm. Εμείς παραμείναμε στο ΚΤΕΛ και από 9 δρομολόγια που είχε το Ζακλιβέρι, παράδειγμα, που ήταν έδρα του Δήμου Κανιδίων και ήταν η πρωτεύουσα, ας το πούμε, το διοικητικό κέντρο και το εμπορικό κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής, υποβαθμίστηκε αυτόματα και έμεινε με 3 λεωφορεία με το ΚΤΕΛ. Που χρειάζεται 8 ευρώ να πας και να έρθεις με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Ενώ ο διπλανός μας δήμος που είναι 10 χιλιόμετρα λιγότερα από Θεσσαλονίκη πάει με 1 ευρώ και γυρίζει. Μισό πάει και μισό γυρίζει. Μεγάλη αυτό δικαιώ. Είναι άδικο και αντισυνταγματικό. Έχουμε τονίσει επανειλημμένα. Δυστυχώς φωνήβου όντως ερήμο, όπως λέτε. Εμείς θυμόμαστε τον αγώνα σας, ειδικά όσον αφορά την αστική συγκοινωνία και τα κτίρια. Αυτά και λαθασμένες αποφάσεις. Το κάτω-κάτω από ένα λεωφορείο να κόβανε από τους δήμους που ήταν στον ΟΑΣΤ, ή δύο λεωφορεία. Δηλαδή αντί να έχει ο διπλανός μας δήμος 30 λεωφορεία, ο πρώην διπλανός μας 30 λεωφορεία την ημέρα, ας είχε 28 ώρα, γραφέ, και αντί να είχε Ευαγγελίστρα το χωριουδάκι στο Δήμο Λαχανά, δεν ξέρω που είναι, 12 λεωφορεία με 40 κατοίκους που έχει το χωριό αυτό την ημέρα, και κάνουν πλάκα οι άνθρωποι και λένε κάθε φορά ανεβαίνουμε από ένα σκέπι για να ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη, ας είχε 10. Και να βάζουν και στο Δήμο Καλλιδίων και σε άλλους του Σοχού κλπ, που και αυτοί είναι αδικημένοι από πλευρά συγκοινωνίας και 2-3 άλλοι δήμοι, να βάζανε από 2-3 λεωφορεία, 5 για να λυθεί το πρόβλημά τους. Όμως δεν έγινε, δεν υπήρξε βούληση πολιτική, δεν υπήρξε έξυπνη τοποθέτηση των προγραμμάτων. Μάλιστα. Αυτό λογικά τώρα με τη συνένωση θα αλλάξει, έτσι? Με το? Τώρα με τη συνένωση, με τον Καλλικράτη θα αλλάξει λογικά αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημότες σας. Τώρα βάλανε ακόμα ένα λεωφορείο με το ΚΤΕΛ. Και μείωσαν το εισιτήριο. Μα αυτό δεν ήταν ούτως ή άλλως το θέμα στη δημιουργία και στη λειτουργία του Καλλικράτη? Μειώθηκε και η τιμή του εισιτήριου, νομίζω από 3,80 έγινε 2,2. Εντάξει, συγγνώμη, είναι κάτι, ένα βήμα, όμως είναι πολύ λίγο. Κύριε Καμαρούδη, τι λέμε τώρα? Είστε στο Δήμο, με ακούτε λίγο? Είστε πλέον ο νέος καλλικρατικός Δήμος Λαγκαδά, σωστά? Ναι, με τους δήμους που συνενώθηκαν. Δεν μπορεί ο ένας Δήμος να πηγαίνει με το ΚΤΕΛ και ο άλλος ο Δήμος με το αστικό. Ακριβώς, ακριβώς. Δύο μέτρα και ο σταθμός στον ίδιο Δήμο δεν επιτρέπεται. Πρέπει το θέμα αυτό να το δει η πολιτεία με προσοχή και ενδιαφέρον. Και μπορεί, υπάρχουν τρόποι επίλυσης του. Υπάρχουν, έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις, αλλά όλοι εκόφευαν. Και ήταν προτάσεις πιο συμφέρουσες, πιο υποδομητικές και για το κράτος τον ίδιο και για τον πολίτη. Όμως κανείς δεν το είδε ψύχρεμα και παλικαρίσια. Όλοι βλέπαν να βγάλουν την ώρα τους από πίσω. Κάθε υπουργός συγκοινωνιών που ανέβαινε έλεγε στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του άλλου, λύνεται. Όλοι συγκοπανούσε κατά το κοινό λεγόμενο και έφευγε. Το πρόβλημα έμενε και είναι ακόμα άνοιτο για μένα. Το να βάλεις ένα λεωφορείο ακόμα στο Ζαγκλιβέρι δεν σημαίνει σχεδόν τίποτα. Εάν όμως είχες 10 με 12 λεωφορεία, ο εργαζόμενος στη Θεσσαλονίκη θα είχε την κατοικία του εδώ και έτσι θα λάβαινε σάρκα και ωστά η ιδέα της αποκέντρωσης. Διότι θα έλεγε πάω ό,τι ώρα θέλω και έρχομαι ό,τι όλα θέλω. Άρα λοιπόν ας κάτω στο σπιτάκι μου στο Ζαγκλιβέρι ή στο Αδάμι, στο Καλαμωτό ή Σαρακίνα κτλ. Ή κάπου αλλού να μην πληρώνω και ενίκες στη Θεσσαλονίκη. Και να πηγαίνω, έρχομαι με ένα 1,5-2 το πολύ ευρώ και να είμαι...